Dominique, Nick, Nick s'en allait tout simplement. Boutier, ouvrir, chantant. Γεια σας, πατάτες! Τι κάνετε καλά κι εγώ εσείς, εγώ καλά εσύ. Θέλω να δεις ότι ξέρω κιθάρα, συνεχίζουμε στο βίντεο. Καθηγητές! Από πού να αρχίσω, από πού? Ήταν ρητορική ερώτηση. Α, συγγνώμη. Να είσαι καλά. 12 χρόνια στα σχολεία είδα πάρα πολλούς από αυτούς, αλλά πάντα υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες. Λες και τους καλλιεργούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια και μετά τους απελευθερώνουν στην κοινωνία. Εσείς μετά από κάθε πρόεδρο θα λέτε έτσι, έτσι. Και εσείς θα είστε στρίκλες με στην κλίσια φωνή. Σε κηδείτε στους δρόμους, σε κηδείτε σχολεία. Αχ, πόσο μ' άρεσε να ξεχύνω καθηγητές στο σχολείο. Πρώτη κατηγορία, ο έτσι. Λέει κάθε τρεις και λίγο έτσι. Ενδέχεται να λέει και άλλες λέξεις όπως σαφώς, λοιπόν, ούτως ώστε, μπορεί να το λέει και αυτό, ή και όλα μαζί. Οι προτάσεις του είναι κάπως έτσι. Έτσι. Ούτως ώστε λοιπόν, έτσι. Ούτως ώστε έτσι. Ούτως ώστε λοιπόν, έτσι. Σαφώς ούτως ώστε λοιπόν. Έτσι. Κάθε φορά που λέει έτσι ξεχνάει τι ήθελε να πει και συνεχίζει με ένα άλλο θέμα. Έχουμε λοιπόν 3 και 2, έτσι. Ντομάτα. Σαφώς Δημητρίου, έτσι. Ο Πάο. Πάντως είναι πολύ καλός για drinking games. Πάρτε σε τάξη ούζο, πάρτε σε νοπότηρα και κάθε φορά που λέει έτσι, πίνετε. Θα γίνετε τύφλα. Ούτως ώστε λοιπόν, έτσι. Το πέτω. Έτσι. Δεν μπορώ άλλο. Δεύτερη κατηγορία. Ξέρετε για ποιο μιλάω. Η σκύλα. Παύλα στρίγκλα. Παύλα πιτς. Παύλα χρονοφάω ένα χρόνο και θα βγάλω ψυχολογικά μου στα παιδιά. Η τύψα είναι σε μόνιμη περίοδο. Δεν πολύ βλέπετε, αλλά προκειμένου να σκάσει θα το κάνω ψυχικό. Θα πω ρε παιδιά, θα πω. Απλά σταμάτα. Calm your tits. Έχει μια μόνιμη ξυμίλα στο πρόσωπό τη. Σαν την υπάλληλο στα ΚΕΠ που μισεί τη δουλειά τη. Έτσι ακριβώ. Καλημέρα παιδιά. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τον. Μανώλη, αν έχει κάτι να πει, αγόρι μου, πες στο short text να τα ακούσουμε. Αν είναι τόσο σημαντικό πρέπει να πει τώρα. Σε βγάζει έξω με την πρώτη αφορμή και κάθε φορά που το κάνει νιώθει καλά μέσα της. Όχι σαν το πέος που έχει να φάει ένα χρόνο, αλλά το πλησιάζει λίγο σιγά σιγά. Μαράκι, καλημέρα, δεν λέμε εμείς. Έξω το μαράκι. Τι, λες καλημέρα Γιώργο χωρίς να σηκώσει χεράκι. Ναι. Έξω. Καλά που νομίζω ότι είσαι. Σε καφενείο είσαι και έχεις τα πόδια εκεί πάνω. Δηλαδή στο σπίτι σου έτσι κάθεσαι εσύ. Α, έτσι κάθεσαι στο σπίτι σου. Άντε έξω σε παρακαλώ. Θυμάμαι μόνο μια μέρα μπήκε στη τάξη και ψιλοχαμογελούσε. Καλημέρα, παιδιά. Όλοι ξέρουμε γιατί έχει αυτό. Γκολ! Γκολ, Καλίν! Γκολ! Ο αργός, όλες του κινήσεις, ό,τι βγαίνει από το στόμα του είναι υπερβολικά αργό. Είναι ο βραδύποδας του σχολικού βασιλείου. Μέχρι να πει το όνομά του, έχει τελειώσει το μάθημα. Λοιπόν... Το χειρότερο όμως είναι όταν σου βάζει να γράψει διαγώνισμα στην ώρα του. Το πρώτο ερώτημα είναι... Α, έτσι, για το πρώτο ερώτημα αναφέρομαι. Το πρώτο ερώτημα είναι λοιπόν, στο πρώτο ερώτημα, αν, έτσι, στο πρώτο ερώτημα πάντα. Παπαδημητρίου, δεν γράφουμε άμα δεν εξηγήσω. Μα κύριε, σε πέντε χτυπάει κουδούνι. Ξεκινήστε. Ή πρέπει να σας πω για τον άντρα μου. Όπως καταλάβατε, μιλάει συνέχεια για αυτόν. Είναι η μόνη από όλο το σχολείο που δεν είναι γεροντοκόρη και νιώθει υποχρέωση να μιλάει για τον άντρα της. Για το πώς σπουδαίος είναι. Με έφερε σήμερα ο άντρας μου με το αμάξι του. Το αγόρασε μόνος του, έχει λεφτά, τη δουλειά, το αεροπόρο είναι. Μετά από το σχολείο θα πάμε και για ψώνια με τον άντρα μου, αλλά αυτός θα σηκώνει τα ψώνια που είναι δυνατός. Γυμνάζεται ο άντρας μου. Ναι, πάει κάθε μέρα είναι αστείο και έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα για την ηλικία του. Όλοι οι φίλοι είναι καλά, 40 χρονών είσαι εσύ. Ο άντρας μου έχει σώμα 20χρονο, δηλαδή αυτό το πράγμα το έχω σαν άντρα. Αν έχει παιδιά, μιλάει και για αυτά. Και αν έχουν σπουδάσει κιόλα. Τι κάνεις θες. Πήρε και ο μικρός, θες τηλέφωνο, είχα να τον ακούσω καιρό, συγκινήθηκα λίγο γιατί έχει πάει Κρήτη τώρα, σπουδάζει βιολογία. Αριστούχος μαθητής, τελευταίο έτος είναι τώρα, δεν χρωστάει τίποτα. Όλοι οι καθηγητές έχουν μείνει έτσι, δηλαδή όποτε πάω και να ρωτήσω, μου λένε τα καλύτερα. Η κόρη μου αριστούχα στον υπηαγωγείο. Απ' τη μία είναι καλό γιατί δεν κάνετε μάθημα. Αλλά απ' την άλλη έχει καταντήσει αηδία αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Προτιμώ να κάνω μάθημα από ένα σημείο και μετά. Δεν μπορώ, έχω μάθει τον άντρα σου καλύτερα από σένα πλέον. Είναι η μόνη που παρακαλάς να κάνετε μάθημα. Ο χωρατατζής.
Είναι τόσο αστείο που πρέπει να ανοίξει κανένα στο YouTube να λέει αστεία έτσι. Την έχει δει πολύ αστείο να το τυπά, έτσι. Έχει την εντύπωση ότι νέο stand-up comedian του σχολείου, μόνο που το κοινό του είναι εκεί με το ζόρι. Όλα ξεκίνησαν γι' αυτόν όταν είδε το School of Rock και θεώρησε ότι ο μόνο τρόπο για να κάνει του μαθητέ του να τον συμπαθήσουν είναι να γίνει αστείο. Κάτι που. Δεν είσαι. Πολύ σιγά σήμερα, ε. Στου βουβού την πόρτα όσο θέλει βρόντα. Πολύ κρύο. Φταίει μάλλον που είμαστε σε βουνό. Έφερα σήμερα κόκκινο στυλό επειδή είμαι Ολυμπιακό. Ο Ασφάω, μωρέ, εκεί που γράφετε τεστ, λοιπόν, ακούσε ένα κρίτσι κρίτσι. Όπα λες, τι είναι αυτό! Κοιτάς γύρω-γύρω, ακολουθείς τον ήχο και βλέπεις ότι ρίχνει το καθηγητή σου. Ο οποίος ψάχνει κάτι μέσα στην τσάντα. Ξαφνικά βγάζει ένα σάντουιτς. Και αρχίζει και το τρώει. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Σαν να μην τον βλέπω εγώ ότι το τρώει. Α, είμαι πολύ αφοσμένο στο τεστ. Δεν δω τι τρώει ο καθηγητή και ακούγεται και όλο το κρίτσι κρίτσι και το μια-μια-μια. Τρώει και έτσι. Και εσύ πρέπει να συγκεντρωθείς, να γράψεις καλά, αλλά βλέπεις αυτό το ζώο μπροστά σου να τρώει και εσύ φάση προσπαθώ να γράψω εδώ, σταμάτα να τρως και να αναπνέεις. Αυτά λοιπόν για σήμερα πατάτες, θα έλεγα να φύγει να μην χάσει τα επόμενα βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Χεχε, πουάτσι, οπαλέ. Dominique, nique, nique son allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. Για κάποιος να βγάλει τη γάτα από την τάξη, ευχαριστώ. Il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique notre père combattit les albigeois. Dominique nique nique s'en allait tout simplement, routier pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il